Γεια σας φίλες και φίλοι του ReSport.gr και πάμε κατευθείαν σε ένα έκτακτο βίντεο που αφορά τον Παναθηναϊκό, όπου σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξαν επαφές για την απόκτηση του Facundo Pellistri, του νεαρού παίκτη ο οποίος ανήκει στη Manchester United. Πριν προχωρήσουμε όμως, θέλω να σας υπενθυμίσω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας με καμπανάκι, αλλά και like στο βίντεο, διότι μόλις φτάσουν στις 30.000 συνδρομητές, θα υπάρξει διαγωνισμός όπου 5 τυχεροί από εσάς θα κερδίσει τη εισιτήρια διαρκείας της αγαπημένης ομάδας για τη νέα σεζόν. Ο Παναθηναϊκός σκοπεύει να ενισχυθεί με 2 βασικούς εξτρέμ το εφετινό καλοκαίρι, με στόχο να ανεβάσει το επίπεδό του. Μετά τον διεθνή Αργεντίνο Κριστιάν Παβόν της Γκρέμιο, για τον οποίο υπάρχει δεδομένο ενδιαφέρον, στο ραντάρ των πράσινων έχει μπει και ο διεθνής Ουρουγουανός Facundo Pellistri που ανήκει στη Manchester United. Σύμφωνα με ανάρτηση του Ουρουγουανού δημοσιογράφου Φαμπιάν Μπερτολίνη, ο Παναθηναϊκός έχει δείξει ενδιαφέρον για τον νεαρό εξτρέμ, ο οποίος ήταν ένα από τα αγαπημένα παιδιά του Diego Alonso, όσο αυτός ήταν προπονητής της εθνικής Ουρουγουάης. Το Facundo Pellistri παρακολουθούν δύο Ουρουγουανοί τεχνικοί, ο Diego Alonso στον Παναθηναϊκό και ο Paulo Pezzolano στη Valladolid. Η Manchester θα περιμένει το Copa America, ανέφερε χαρακτηριστικά το tweet του Μπερτολίνη, αναφορικά με το πράσινο ενδιαφέρον για τον Pellistri. Ο Pellistri είναι βασικός στην εθνική ομάδα της Ουρουγουάης και θα συμμετάσχει στο Copa America, παίζοντας δίπλα σε μεγάλα ονόματα όπως Valverde, ο Αραούχο και ο Νούνιες. Πρόκειται για έναν 22χρονο παίκτη με μεγάλο ταλέντο και μεγάλο μέλλον μπροστά του. Αγωνίζεται στη Γρανάδα ως δανεικός από τη Manchester United και εφόσον ο Παναθηναϊκός καταφέρει να τον αποκτήσει, θα πρόκειται για μία από τις πιο δυνατές μεταγραφές στην ιστορία του συλλόγου. Αυτή η μεταγραφή ναι μεν θα απαιτήσει σημαντικά χρηματικά ποσά, αλλά αν γίνει η σωστή διαχείριση δε, θα αποτελεί μια εξαιρετική επένδυση που θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και αγωνιστικά, ιδιαίτερα λόγω της ανάγκης για εξτρέμ μετά τις καλοκαιρινές αποχωρήσεις. Εξάλλου, όλοι γνωρίζουμε την αγάπη του Diego Alonso για τακτικές που πηγαίνουν την μπάλα στα πλάγια και συγκεκριμένα στα εξτρέμ. Αναμένονται διαπραγματεύσεις του Παναθηναϊκού για τον Pellistri, οπότε για οτιδήποτε νεότερο που αφορά το συγκεκριμένο θέμα θα σας ενημερώνουμε άμεσα. Σας ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε ακόμα ένα βίντεο του ReSport.gr. Μην ξεχάσετε να γραφείτε στο κανάλι μας για περισσότερα συναρπαστικά αθλητικά νέα και ενημερώσεις. Μέχρι την επόμενη φορά παρακολουθήσατε το ReSport.gr. Σας ευχαριστούμε πολύ.